Πρώτο κουδούνι στη Δάβλια 60 χρόνια μετά, για τη γενιά του 1963, αυτή που πρώτη στελέχωσε το γυμνάσιο του χωριού. Όσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομία σου, νίκα στην βασιλεύση κατά βαρβάρων λωρούμενος. Ένα ιδιότυπο reunion στο σχολείο την ημέρα της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς, συντροφιά με τη νέα γενιά της Δάβλιας. Σήμερα, μετά από 60 ολόκληρα χρόνια, μαζευτήκαμε πάλι εδώ στο γυμνάσιο της Δάβλιας για να αναλογιστούμε και να γυρίσουμε και να θυμηθούμε όλα τα χρόνια αυτά που πέρασαν. Βρεθήκαμε εδώ για να τιμήσουμε και το σχολείο μας και τα παιδιά που θα ξεκινούν τώρα, αλλά να θυμηθούμε και εμείς με τη σειρά μας τα χρόνια εκείνα. Μετά από 60 ολόκληρα χρόνια, ήταν σαν χθες. 60 στιγμές στην αιωνιότητα. Με ιδιαίτερη συγκίνηση, ηλικιωμένοι πια, οι μαθητές του τότε νεόδημητου σχολείου του 1963 βρέθηκαν στο χώρο όπου πέρασαν τα ομορφότερα χρόνια της ζωής τους. Ήμασταν οι πρώτοι μαθητές που μπήκαμε στην πρώτη γυμνασίου, στην τότε πρώτη γυμνασίου. Σήμερα είμαστε παππούδες, έχουμε εγγόνια, παιδιά εγγόνια και είναι κάτι το πολύ διαφορετικό. Το ταξίδι της ζωής ωραίο ήταν. Γυρίσαμε βέβαια με άσπρα μαλλιά ή χωρίς μαλλιά. Είναι μια συγκίνηση για όλους να βρίσκονται με τη νέα γενιά, η γενιά του 1963 που κάθισε για πρώτη φορά στα θρανία του νεοσύστατου τότε γυμνασίου του χωριού μας. Με αρκετές απουσίες λόγω της απρόοπτης μάζοξης αλλά και ανθρώπων που έχουν φύγει από τη ζωή, η παραβρισκόμενη γενιά του 1963 δίπλα στα εγγόνια τους αφιέρωσαν αυτή τη συνάντηση στους δικαιολογημένα απόντες. Παράλληλα τιμούμε και αυτούς οι οποίοι λείπουν όχι λόγω εκτάκτου ανάγκης, αλλά αυτοί που δεν βρίσκονται εν ζωή. Οι διαφορές με το σήμερα, το δημογραφικό ζήτημα που απειλεί το σχολείο. Τότε οι τάξεις έσφιζαν από ζωή και οι μαθητές κάθονταν 3-3 στα θρανία. Σήμερα η υπογεννητικότητα και η αστιφιλία θέτει σε κίνδυνο τη συνέχεια λειτουργίας του. Τότε οι τάξεις ήταν πολυπληθείς. Καθόμασταν στα θρανία 3-3. Δεν χωρούσαμε. Σήμερα με το δημογραφικό πρόβλημα υπάρχει μείωση που δημιουργεί προβλήματα στη λειτουργία πολλών σχολείων στη χώρα μας και φοβόμαστε και εμείς μήπως έρθει η σειρά μας και χάσουμε το λύκειο. Οι μαθητές είναι συνεχώς μειούμενοι. Το πρόβλημα πηγάζει από το νηπιαγωγείο καταρχήν και μετά με το δημοτικό σχολείο. Έχουμε δημογραφικό πρόβλημα. Τα παιδιά που γεννιούνται είναι λίγα. Τα παιδιά που φεύγουν είναι πάρα πολλά. Το σχολείο έχει έτσι απαριθμιστεί. Δεν έχουμε τον απαραίτητο αριθμό των μαθητών, αλλά παλεύουμε να κρατήσουμε και τις μικρές βαθμίες, αλλά και, το μεγάλο πρόβλημά μας που είναι στο λύκειο, που τα παιδιά είναι ένα βήμα πριν την τριτοβάθμια εκπαίδευση που θέλουν τη στήριξή μας. Σύσσωμη η τοπική κοινωνία της Δάβλιας συγκεντρώνει ανθρωπιστική βοήθεια για τους πληγέντες της φωνικής καταιγίδας Ντάνιελ.